Τώρα εντάξει, δεν θέλουμε να πάμε στο πολιτικό, αλλά και αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, είναι λίγο. Μας έλεγε ο κύριος Πανάς πριν ότι έχει δουλέψει σε δομές τέτοιες, δεν ξέρω τώρα με ποια ιδιότητα έχετε δουλέψει, ας πούμε. Ως καθηγητής. Ειδικό σχολείο. Σε ειδικό σχολείο. Ειδικό. Μας έλεγε ότι είναι λίγο ιδιόμορφη η κατάσταση σε ό,τι αφορά, γιατί χρειάζεται και τα παιδιά αυτά πολύ ειδική μεταχείριση. Άρα θα πρέπει οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται, εν πάση περιπτώσει, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, να γίνεται με κατάλληλους ανθρώπους, με ψυχολόγους, ώστε να μπορούν να παίρνουν την πραγματικότητα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι παιδιά. Λέτε δηλαδή ότι υπάρχει πιθανότητα να λένε και πράγματα που είναι φαντασιακά, έτσι. Υπάρχουν ειδικές ειδικότητες οι οποίες μπορούν πραγματικά να εκμεύσουν με τους κατάλληλους χειρισμούς τις διαδικασίες αυτές που πρέπει να κάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα καθαυτοπολιτικά. Κύριε Μαρινάκη, σήμερα ο κύριος Δημητριάδης θα πάει στην Επιτροπή. Τι θα πει, ξέρουμε. Έχουμε. Κύριε Καμπουράκη, πήρατε κανένα τηλεφωνάκι να του πει του Γρηγόρη. Τι θα πει τώρα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανέναν υποβολέα, ούτε όχι υποβολέα. Να πω τι θα πει ο κάθε ένας που καλείται στην Επιτροπή. Το δεδομένο είναι ότι, όπως αποδεικνύεται και με την περίπτωση της σημερινής κατάθεσης και με όλη τη στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και όλων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν οποτεδήποτε κληθεί, δεν υπάρχει κανένα θέμα να κρυβόμαστε σε αυτό, ίσα-ίσα. Ουσιαστικά εκτελήσεται μια ιστορία στον αντίποδα πάρα πολλών επιτυχιών μέσα στη δυσκολότερη περίοδο και για τη χώρα μας τα τελευταία 3 χρόνια, επιτυχιών σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα της πολιτικής, και η απάντηση της αντιπολίτευσης, η απάντηση στη μείωση της ανεργίας, στις μειώσεις των φόρων, στις επιτυχίες της κυβέρνησης, στην ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση των μεγάλων κρίσεων. Το γεγονός ότι η χώρα μας στηρίζει και στο ρεύμα, στηρίζει και στην ακρίβεια με το καλάθι του νοικοκυριού, είναι οι λίστες και τα ονόματα. Όχι, θεωρώ ότι σχετίζεται όλη αυτή η Τώρα φτάνουμε σε συνωμοσιολογία. Δεν είναι συνωμοσιολογία. Όπως συνωμοσιολογία είναι ότι βγήκε το θέμα του ψηφοτού επειδή υπάρχουν υποκλοπές. Ναι, όχι. Δεν είναι καθόλου συνωμοσιολογία. Ο ίδιος ο κ. Ματζουράνης, λίγες εβδομάδες μετά τις υποτιθέμενες λίστες με τα ονόματα και τα πολλά στοιχεία, είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία και ότι θέλουμε καθεστώς προστατευόμενων μαρτύρων, να βάλουμε δηλαδή κουκούλες σε μάρτυρες, όπως έκαναν με την Οβάρτης. Η αξιοπιστία τους νομίζω δοκιμάστηκε και σε εκείνη την υπόθεση. Δοκιμάστηκε. Κύριε Τσίπρα, κοιτάξτε να δείτε. Η νομοθεσία υπάρχει, αλλά υπάρχει η χρήση της νομοθεσίας, των νόμων και η κατάχρηση των νόμων. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι πρωταγωνιστές, δημοσίευαν καταθέσεις προστατευόμενων μαρτύρων σε μια εφημερίδα πριν δοθούν στη δικαιοσύνη, προεξοφλώντας το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις ελληνικού κράτους, το οποίο απεδείχθη ότι ο θησαυρός ήταν άνθρακας, και 10 πολιτικά πρόσωπα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και ήταν αθώοι. Όχι, αυτό συζητάμε. Τότε φαίνεται ότι εσείς την υποδομή για κάτι τέτοιο την έχετε. Ναι. Γιατί την έχετε την υποδομή? Γιατί πολύ απλά κυβερνήσατε 4,5 χρόνια, δεν απαντήσατε σε κανένα μεγάλο πρόβλημα των Ελληνών πολιτών. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει τις μεγάλες κρίσεις. Κύριε Τσίπρα μου, η ανεργία έχει μειωθεί 6 μονάδες. Ναι, 10, έχει μειωθεί 6 μονάδες. Αυξήσατε 26 φόρους, μειώσαμε πάνω από 50 φόρους. Δίνατε συντάξεις μετά από 3 και 4 χρόνια. Εσείς οι αριστεροί ευαίσθητοι, τώρα οι συντάξεις δίνονται σε λίγες ημέρες. Μετά από 15 χρόνια έχουμε τριπλή αύξηση συντάξεων. Αυτά που ακούτε, κύριε Τσίπρα. Δείτε τα, ψάξτε τα. Οι συνταξιούχοι περίμεναν 3 χρόνια από τον ημερών σας. Και κλείνω, τους οποίους βγάλατε στο δρόμο, ναι. Μιλάτε για πληστηριασμούς, εσείς που νομοθετήσατε την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και κάνατε 30.000 πληστηριασμούς. Είστε εσείς που κοροϊδεύετε τον κόσμο. Και προφανώς, για να επανέλθω και στο αρχικό ερώτημα, προφανώς κανένας δεν αγοράζει όλο αυτό το αφήγημα άνευ στοιχείων. Δηλαδή τι, ότι ο Πρωθυπουργός που διαχειρίστηκε με την καλύτερο δυνατό τρόπο το μεταναστευτικό, την ακρίβεια, την πανδημία, άλλαξε το ψηφιακό κράτος, παρακολουθούσε τη γραμματέα του, το μισό του Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή αυτά είναι αδιανόητα. Και όσο και να προσπαθήσουν να τα επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο, δεν πείθουν κανένα. Αφού είναι αδιανόητα, γιατί δεν κάνετε μια προσπάθεια να πέσει φως? Δηλαδή ο κ. Δημητριάδης σήμερα θα επικαλεστεί απόρριτο ή όχι? Κύριε Τσίπρα, θα επικαλεστεί απόρριτο. Είναι συγκεκριμένη ερώτηση. Εσείς, θα επικαλεστεί απόρριτο. Εγώ δεν είμαι σίγουρος κανενός. Εσείς πριν φύγετε από την εξουσία, εσείς που κάνατε τους δύο εισαγγελείς έναν τις νόμιμες επισυνδέσεις, πριν φύγετε από την εξουσία, έχοντας προκηρύξει εκλογές, αφού με ρωτήσατε, έχοντας προκηρύξει εκλογές, κάνατε το επίμαχο αδίκημα από κακούργημα πλημέλημα. Έχετε παραδεχτεί
ότι λειτουργούσαν λογισμικά επί των ημερών σας. Και ενώ το ξέρατε αυτό, ελάτε, το αιτήμα αντίτυπο το κάνατε ελάτε, με κύριε Τσίπρα. Μην με ρωτάτε λοιπόν. Απόρριτο με το Πρέντερ δεν υπάρχει. Με την ΑΕΠ μπορεί τυπικά να το κάνετε. Με το Πρέντερ δεν μπορεί. Όχι, όχι. Εδώ πέρα σε οποιοδήποτε ερώτημα η απάντηση είναι ότι. Πάντως στην αγωγή που έκανε ο κ. Δημητριάδης δεν εμφανίστηκε κανένα, έτσι. Κανένα εκ των κατηγοριών. Κανένα. Και ανεβλήθη τρία χρόνια πίσω. Αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Ο Πρωθυπουργός έχει όλη την εξουσία να άρει έτσι καλώς κάθε απόρριτο απέναντι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που έτσι καλώς πρέπει να γίνει, όποιοι και αν είναι οι λόγοι. Δηλαδή, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας υπάρχει ακριβώς για τη διαφάνεια. Είναι η πολιτεία που έρχεται και έχει τον έλεγχο και έχει το δικαίωμα του ελέγχου σε όλες τις δομές του κράτους και στην ΑΕΠ. Αλλά πέραν αυτού, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, με τόσα πολλά δημοσιεύματα κτλ., είναι προφανές ότι πρέπει, οφείλει να απαντήσει και ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί παρακολουθιόταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Ασκοπεί πια αυτή η πλακίτσα, ότι είναι λόγω και εθνικής ασφάλειας και δεν μπορούμε να πούμε. Και ο κύριος Κουκάκης και όλοι οι άλλοι πρέπει να δούμε αν παρακολουθήθηκαν και από την ΑΕΠ και γιατί. Λοιπόν, ένα ζήτημα είναι αυτό. Ο κύριος Δημητριάδης σήμερα, αν επικαλεστεί το απόρριτο, που το κάνει με την άδεια του Πρωθυπουργού, με την εντολή του Πρωθυπουργού, σημαίνει ότι συνεχίζετε και κρύβεστε. Μα δεν υπάρχει επίκληση απορρίτου για το Πρέταντο, ρε παιδί. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο να πει να το επικαλεστεί. Ακούστε, εδώ έχουν βγει τα ονόματα και όχι από το ντοκουμέντο, από άλλες εφημερίδες, των αστυνομικών που αποσπάστηκαν στο ειδικό κέντρο της ΑΕΠ και λοιπά και για τις παρακολουθήσεις. Λοιπόν, αυτό θα απαντήσει γι' αυτό ο κ. Δημητριάδης. Λοιπόν, θα επικαλεστεί το απόρριτο. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, εδώ έχουν βγει τα ονόματα σχεδόν του Μουσείου Υπουργικού Συμβουλίου. Σχεδόν του Μουσείου Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, έχουν κάνει έλεγχο αν τους παρακολουθήθηκαν. Υπάρχουν, ξέρω ότι υπάρχει τρόπος να το ελέγξεις. Κατά κανόνα το δείχνει. Δηλαδή μπορεί να έχεις παρακολουθεί και να μην το δείξει, αλλά κατά κανόνα το δείχνει. Έχουν κάνει έλεγχο και δεν βρήκαν τίποτα ή δεν βγαίνουν το πούνε. Αν βρήκαν κάτι και δεν κάνουν μήνυση κατά παντός. Εσείς ξέρετε ότι έχουν βρει. Δηλαδή, εσείς ξέρετε ότι έχουν κάνει και έχουν βρει. Εγώ λέω ότι έχουν βγει τα ονόματα. Ουδής έχει πει, έχει επιβεβαιώσει ούτε και ένας. Μην με διακόπτετε. Ναι, αλλά λέτε έχουν κάτι. Βγει τα ονόματα, σας λέω. Και θέτω ερωτήματα. Ξέρετε ότι έχει βρει. Θέτω ερωτήματα και λέω ότι έχουν βγει τα ονόματα επώνυμων πολιτικών και υπουργών. Έτσι. Πολλών. Και δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Πού έχουν δηλαδή, βγει, κύριε Τσίπρα, τη δικαιοσύνη. Εάν δεν είχε. Εάν δεν είχε. Τι έχει αποδειχθεί από αυτά που λέει κρατική η συγκεκριμένη εφημερίδα τόσα χρόνια. Δεν, με διακόπτει. Τι έχει αποδειχθεί όμως. Εάν δεν είχε καμία κρατική κυβερνητική υπηρεσία σχέση με το έγκλημα, το λογικό ήταν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ευαισθητοποιηθεί και να πούν για κάτι τι συμβαίνει εδώ. Είναι αλήθεια τα δημοσιεύματα. Με έχουν παρακολουθήσει. Αν με έχουν παρακολουθήσει, το ψάχνω. Καλό τι κρατικέ αρχέ να το ψάξουν και αν έχω παρακολουθεί, μείνει κατά τον παντό υπευθύνου και καλό και του πάντε να κινητοποιηθούν να πιάσουν του ενόχου. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά και αυτό κάτι σημαίνει είναι οφθαλμοφανέ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δύο λεφτά να καταλάβουμε κάτι. Γιατί απλώ ο κόσμο θέλει να το δει. Ο Μητσοτάκη φαίνεται από τι λίστε που κυκλοφορούν ότι παρακολουθούσε όλου του δικού του ανθρώπου. Όλου. Πολλού. Από την αντιπολίτευση δεν παρακολουθούσε κανέναν. Καταρχάς έχουν βγει τα ονόματα του κ. Ανδρουλάκη πρώτα απ' όλα. Είναι, ναι, εντάξει, είναι okay, αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα σε μια κρίσιμη περίοδο. Τη κυρία Γιώργο Βασίλη και του κ. Σπίτζ. Αυτοί βρήκαν κάτι τέτοιο. Προ το παρόν. Α, και του Λοβέρδου λέει το αυτό. Και του Λοβέρδου, ναι, ξέχασα τον Λοβέρδου. Τώρα, είναι στην τελευταία. Άρα ονόματα αντιπολίτευση υπάρχουν. Τώρα, για ποιο λόγο έκανε παρακολουθήσει το Μαξίμου, το παρακράτο αυτό, το επιτελικό παρακράτο που στήθηκε από την πρώτη περίοδο της κυβέρνησης, αυτό πρέπει να το απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης. Κύριε Παλά, κοιτάξτε, από την αρχή αυτής της θλιβερής απόφασης, εμείς από ΑΣΟ ξεκίνημα αλλαγής κινηθήκαμε θεσμικά. Και μάλιστα να ξέρετε ότι λιδωρηθήκαμε γι' αυτό, γιατί και βουλευτές τότε της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κυρίως στελέχη από την Νέα Δημοκρατία έλεγαν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν πάει να ενημερωθεί, εν πάση περιπτώσει, και αποδείχθηκε και από το σχέδιο νόμου της ΕΕΠ ότι δεν υπάρχει νόμιμη διαδικασία ελέγχου. Δεύτερο, τι έγινε μετά. Είχαμε την Εξεταστική Επιτροπή. Η Εξεταστική Επιτροπή έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Η απάντηση νομίζω είναι ξεκάθαρη όλων, όχι. Γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί κατά κύριο λόγο η κυβέρνηση προσπάθησε άρον τον άρον να την κλείσει. Δεύτερο. Τι είχαμε, την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ήρθε και έβγαλε τα πρώτα συμπεράσματα. Τι έδειξαν αυτοί τα συμπεράσματα, ότι κάτι υπήρχε στην Ιερουσαλήμ. Φτάνουμε λοιπόν στην κυβέρνηση. Φέρνει ένα σχέδιο νόμου αυτή τη στιγμή, το οποίο στις τέλος εβδομάδας θα συζητηθεί. Τι κάνει αυτό το σχέδιο νόμου, στην ουσία ξεδοντιάζει τον έλεγχο της ΑΔΕ. Τι αποδεικνύει αυτό το πράγμα, ότι η κυβέρνηση πάλι δεν θέλει να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και έχουμε τώρα την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τι είναι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
έχει χαρακτήρα ελεγκτικό και ανακριτικό. Άρα, το σωστό κατά κύρια βάση θα ήταν να έρθουν όλοι οι μάρτυρες, αν πραγματικά επιθυμούν συνολικά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Σωστό να έρθουν όλοι. Όλοι οι μάρτυρες και να υπήρχε ίσως και συζήτηση μεταξύ των κομμάτων, ώστε να γίνει μια σοβαρή δουλειά, ώστε να δούμε. Συγγνώμη, και αν πάει τώρα ο Δημητριάδης. Και πει, παιδιά, εγώ δεν έχω σχέση. Όλοι του τι γίνεται. Δεν υπάρχει. Πρέπει να το δέχεστε. Το δέχεστε. Δεν ξέρω. Θα το δεχτείτε. Εμείς εδώ έχουν τα τεκμήρια ενοχή. Εμείς όχι, δεν θα δεχτούν εκεί. Θα σα πω το εξή. Αυτή τη στιγμή. Να αποδείξει ότι δεν είσαι ένοχος. Και πρέπει να προβληματίσει. Δεν ξέρω αν συμβαίνει στις Βενεζουέλες. Πρέπει να αλλά στις δημοκρατίες αυτό δεν συμβαίνει πάντως. Τώρα, αν μιλήσουμε για χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω τη Βενεζουέλα, την ξέρετε καλύτερα. Έχετε την τεχνογνωσία, θέλατε να μας κάνετε. Ευτυχώς δεν γνωρίζω τεχνικές λεπτομέρειες της Βενεζουέλας. Μην τα λέτε αυτά, γιατί εσείς έχετε πέσει από εκεί. Ευτυχώς δεν παρακολουθεί. Η υπόλοιπη Δύση δεν παρακολουθεί. Πάντως τεκμήρια ενοχής δεν έχουνε. Δεν υπάρχει τεκμήριο ενοχής. Όσο και να τις ονειρεύεστε. Το σημαντικό στις δημοκρατίες είναι να αφήνουμε τους θεσμούς τους οποίους έχει φτιάξει το κράτος για συγκεκριμένο λόγο να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό διαφοροποιεί ένα πολιτικά θεσμικό κόμμα το οποίο θέλει να δώσει φως σε μια διαδικασία και σε ένα κόμμα το οποίο δεν θέλει δώσει. Να μου επιτρέψετε ότι ειδικότερα στην Εξεταστική Επιτροπή, με τον τρόπο τον οποίο χειρίστηκε τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία, δεν έδειξε ότι επιθυμεί να δώσει φως στην διαδικασία. Λοιπόν, μισό λεπτό. Τώρα, δεν θα συμφωνήσω. Τώρα, αλλά με τον κύριο, ότι με τον κύριο Τζαβάρα, και πρέπει τι να μας προβληματίσει, με συγχωρείτε, πάρα πολύ, ότι αυτή τη στιγμή με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έρχονται, δεν θα το περιθωριοποιήσω εγώ σε μια εφημερίδα, έρχονται μια σειρά αποκαλύψεων, εν πάση περιπτώσει, από μια σειρά μέσων στη χώρα μας, που δημιουργούν και ένα πολιτικό κλίμα τοξικό, το οποίο, να ξέρετε, θα έχει παράπλευρες συνέπειες. Αν όχι τώρα, στο μέλλον για το συνολικά το πολιτικό σύστημα της χώρας. Άρα, δεν μπορούμε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν να τα περνάμε ως μια συνολική κανονικότητα. Με τον κύριο Τζαβάρα, τι έγινε. Κύριε Καμπουράκη, εγώ θα σας πω πάρα πολύ απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος ένα απλό παράδειγμα γιατί γίνεται για αυτή η συζήτηση. Παραλαμβάνει μια κυβέρνηση το 2019 ένα κράτος που οι πολίτες λένε πάρα ότι δεν υπάρχει κράτος. Και από 8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές πάμε στο 1 δισεκατομμύριο. Είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι συνεργάτες του υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού. Όταν λοιπόν. Λέω ένα παράδειγμα, τα πολλά. Είναι και άλλα πολλά. Όταν δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να αντιμετωπίσουμε πολιτικά αυτή την επιτυχία, τι κάνουμε. Στοχοποιούμε τον Υπουργό, στοχοποιούμε τα παιδιά του, την οικογένειά του και τι λέμε. Παράδειγμα, λέω ένα από αυτά που έχουν πει. Ότι μέσα στη θάλασσα, σε μια τραγική ημέρα που στείλανε επικοινωνιακά σοου, δηλαδή είναι τόσο άθλοι, μου επιτρέψτε την έκφραση, είναι τόσο άθλοι που και στο μάτι το χρησιμοποιούν και το επαναφέρουν στη μνήμη. Τις ημέρες ειδικά που δικάζεται, λειτουργήσε το Πρέταντορ, αυτό λένε. Πάντως εσωτερικά, προσέξτε, κύριε Παμαρινάκη. Γιατί το κάνουν αυτό, κύριε Στάθη, γιατί το κάνουν αυτό, επιτρέψτε μου. Είναι σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορούν να πάνε σε εκλογές, είτε για τα ψηφιακά, είτε για το μεταναστευτικό, είτε για την παιδεία, είτε για την υγεία, με πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί κορόιδεψαν τον κόσμο. 4,5 χρόνια δεν έκαναν τίποτα. Το ζήτημα είναι προηγούμενο. Γιατί δεν έρχονται εκλογές. Κάτι πρέπει να πούνε. Τι θα πούνε. Θα δίνουν λίστες. Λίστες χωρίς στοιχεία και έλα εσύ να αποδείξεις. Έλα εσύ να αποδείξεις ότι δεν είσαι ένοχος. Έκανα αγωγή. Ο κύριος Δημητριάδης δεν εμφανίστηκαν. Πουθενά. Αναβολή ζήτησαν όλοι. Όλοι. Ο κύριος Τζαβάρας είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Το είπε. Δεν μπορούν, λέει, να εξαχθούν στοιχεία. Επιτροπή θα μείνει ο κύριος Τζαβάρας. Ο κύριος Τζαβάρας, ο κύριος Ματζουράνης, ήθελα να πω. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν υπάρχουν στοιχεία, είπε ο κύριος Ματζουράνης. Το είπαμε αυτό. Ελάτε, κύριε Τσίπρα. Μια τελευταία κουβέντα. Η ομολογία του κυρίου Μερινάκη, σαν να λέει κάποιος ότι κάποιος βαράει τον Πάντερ Αντώνιο, διότι έχει κάνει πάρα πολύ καλό έργο κτλ. Είναι υπουργός ο Πάντερ Αντώνιος. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε τώρα. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε. 40% λιγότερα παιδιά στα ιδρύματα είναι. Ούτε γι' αυτό. Εσείς οι αριστεροί ευαίσθητοι, ούτε γι' αυτό κάνατε κάτι. Δεν κάνατε κάτι. Για κανένα θέμα δεν κάνατε τίποτα. Έλα, κύριε Τσίπρα, μια κουβέντα. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας δεν έχει πουθενά προηγούμενο μετά το επεισόδιο Νίξον, που μπροστά σε αυτό που βλέπουμε σήμερα από το καθεστώς Μητσοτάκη είναι ένα τίποτα. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Έχει γίνει θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα, Η Ελλάδα έχει γίνει δαχτυλοδεικτούμενη για αυτό το λόγο και εδώ πέρα το Μαξίμου κάνει ότι δεν τρέχει τίποτα.
όσο συνεχίζει να κάνει αυτό το πράγμα, είναι μεγάλο πλήγμα για τους θεσμούς, για τη δημοκρατία και προφανώς και για την ίδια την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, προκειμένου να αργήσει να βουλιάξει προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, θα βουλιάξει όλοι μαζί η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Πανά, μια κουβέντα για κλείσαμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα δεν είναι κανονικότητα. Και θεωρώ ότι η σειρά των πραγμάτων δείχνει ότι και τα δύο κόμματα έχουν μεγάλες ευθύνες για αυτό το οποίο έχει γίνει. Μην ξεχνάμε ότι η σύγκληση σήμερα την οποία ζητά το ΚΚΕ στην Επιτροπή Θεσμών έχει να κάνει από το 2016 και μετά. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε δυστυχώς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αν δεν καθαρίσει το τοπίο και πάμε σε εκλογές με αυτή την εικόνα, χωρίς να έχουμε αυτά αποτελέσματα, και εμείς θέλουμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα, γιατί αυτός ο οποίος πρόβαλε το συγκεκριμένο ζήτημα και το έφερε θεσμικά ήταν ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, νομίζω ότι θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα.